Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 13 Ιανουαρίου. Εδώ είμαστε στη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Κατερίνα Νινιού εδώ στα μικρόφωνα και στην κάμερα για την αθλητική μας ενημέρωση όπως κάνουμε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 11 η ώρα το πρωί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε όπως ξεκινάμε κάθε φορά. Έχουμε το χορηγό μας, ο ΠΑΠ και το Πάμε Στοίχημα. Είναι εδώ μαζί μας. Ο ΠΑΠ TV, τα παιδιά έχουν φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο για το τι έχει συμβεί στον αθλητισμό κάποιες άλλες χρονιές, 13 Ιανουαρίου όμως. Για πάμε να δούμε. Πηγίδη δυνατή, κάνει το γύρισμα. Στον τέρμπι της 16ης αγωνιστικής, στο Γεώργιος Καρεσκάκης, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έρχονται ισόπαλοι 1-1. Οι πράσινοι προηγήθηκαν στο 15ο λεπτό με αμφισβητούμενο γκολ του Εντόι και οι ερυθρόλευκοι ισοφάρισαν με τον Άντζα στο 45ο. Στο 68ο, ο Νικοπολίδης έπιασε πέναλτι του Παπαδόπουλου. Ο Νικοπολίδης θα μπλοκάρει. Ο Ντιέγκο Μαραντόνα επισκέπτεται την Ελλάδα, γίνεται μέλος του Ολυμπιακού, αλλά και δημιουργεί πρόβλημα με τους μάνατζέρ του που έχουν κοστολογήσει συνεντεύξεις σε ηλεκτρονικό και γραπτό τύπο χωρίς επιτυχία. Τελικά ο Ντιέγκο δίνει μία συνέντευξη τηλεοπτική στο Μάγκε Τριανταφυλόπουλο. Η Corinthians κατακτά το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα συλλόγων όταν επικρατεί στα πέναλτι με 4-3 επί της Vasco da Gama στο στάδιο Maracanã του Rio de Janeiro στη Βραζιλία. Πολυτιμότερος παίχτης της διοργάνωσης ανακηρύσσεται ο Έντιλσον της Corinthians και πρώτοι σκόρες οι Ρομάριο και Ανελκά. Partiu de ida, pegou o penal. Distância na Bahia do bateu gol. Vai vir a atenção, bateu gol. Não, Marcelinho, não vai Marcelinho, bateu. Defendendo na Bahia de Mundo, partiu pra fora. Corinthians, primeiro campeão do mundo. Writhing in pain, her assailant fled. The suspect burst through a door and escaped, leaving his victim behind. Συλλαμβάνονται δύο φίλοι της Αμερικανίδας αθλήτριας του καλλιτεχνικού πατινάς Τόνιας Χάρντινγκ, κατηγορούμενοι για επίθεση στις 6 Ιανουαρίου κατά της Νάνσι Κέριγκαν. Τελικά αποκαλύφθηκε ότι την επίθεση την είχε οργανώσει η ίδια η Χάρντινγκ για να πάει αυτή στη θέση της Κέριγκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λίλεχάμερ. Σε πολύ καλή κατάσταση είναι ο Σαββίδης για τον Τσαλουκίδη. Τσαλουκίδη σε καλή θέση τώρα. Προστινή παλιά για τον Προτάσοφ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό και γκολ από τον Τσιαντάκη. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1. Η κεφαλιά πολύ καλά και γκολ από τον Κυριάδη. Μεντίδης προστινή παλιά τώρα για τον Τσαλουκίδη. Σε καλή θέση ο Τσαλουκίδης θα κάνει το σουτ και γκολ. 2-1 για τον Ολυμπιακό μετά το θαυμάσιο σουτ από τον Τσαλουκίδη. Διακόπτει το ποδοσφαιρικός αγώνας ΑΕΚ Ολυμπιακού 1-2 στο 85ο λεπτό από τον διαιτητή Σταύρο Ζακεστίδη. Αστυνομικοί ρίχνουν καπνογόνα στις εξέδρες των οπαδών της ΑΕΚ και η ατμόσφαιρα γίνεται αποπνιχτική. Γίνονται εκρηκτικά, διακόπτεται το παιχνίδι 5 λεπτά πριν από τη λήξη, καθώς τα μάτια όλοι οι κερκίδες και από όλα τα μέρη πλέον φεύγουν από το γήπεδο. Έξω από το γήπεδο πριν το μάτς μαχαιρώθηκε ο Παναγιώτου, οπαδός του Ολυμπιακού, ο οποίος ξεψύχησε λίγο αργότερα στο Τζάνιο. Το μάτς επαναλήφθηκε ένα μήνα μετά στη Ρόδο και η ΑΕΚ νίκησε με 1-0.
Γεννιέται στην Αυλώνα της Αλβανίας ο αρσιβαρίστας Γιώργο Τζελίλης. Το 96 ήταν τέταρτος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά το 2000 και το 2004 δεν κατάφερε να αγωνιστεί λόγω τραυματισμού. Έχει κερδίσει 7 αργυρά και 2 χάλκινα σε παγκόσμια πρωταθλήματα και 1 χρυσό, 2 αργυρά και 4 χάλκινα σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Γεννιέται ο Λευκορώσος αθλητής της ενόργανης γυμναστικής Βιτάλι Σέρμπο. Το 92 με τα χρώματα της κοινοπολιτείας ανεξαρτήτων χωρών κέρδισε 6 χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Βαρκελόνη. Σύνθετο ομαδικό, σύνθετο ατομικό, δίζυγο, μονόζυγο, κρίκι και άλμα, ενώ ήταν έκτος στις ασκήσεις εδάφους. Το 96 στην Ατλάντα με τα χρώματα της Λευκορωσίας κέρδισε 4 χάλκινα μετάλλια, ενώ ήταν τέταρτος στο σύνθετο ομαδικό. Τώρα ζει μόνιμα στο Las Vegas. Γεννιέται ο Ιταλός ποδηλάτης Μάρκο Παντάνι, ο επωνομαζόμενος και πειρατής. Κέρδισε το 98 το γύρο της Γαλλίας και της Ιταλίας. Αργότερα βρέθηκε ντοπαρισμένο στο γύρο της Γαλλίας. Βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο του Ρίμινη στις 14 Φεβρουαρίου 4. Ο θάνατός του προερχόταν από χρήση κοκαίνης και αλκοόλ. Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case. Πεθαίνει ο Έλληνας μαραθωνοδρόμος Χαρίλαος Βασιλάκος, πρώτος πανελληνιονίκης στους αγώνες που έγιναν λίγες μέρες πριν τους Ολυμπιακούς του 1896, έχασε στο μαραθώνιο της Αθήνας από τον Άσιμο Σπύρο Λούι. Στην ιδιωτική του ζωή εργαζόταν στο Τελωνείο και είχε τον κινηματογράφο Ολύμπιον. Είχε γεννηθεί το 1876. Γεννιέται ο προπονητής και παλαιός ποδοσφαιριστής Τάκης Λεμονής. Ξεκίνησε την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής στον Αττικό. Τον πήρε ο Ολυμπιακός μέσα από τα χέρια του Παναθηναϊκού περισσότερο από ένα καπρίτσιο για τη μεταγραφή του Δελικάρη στους Πράσινους και λιγότερο επειδή τον είχε ανάγκη. Κι όμως ο Λεμονής κατάφερε να αποτελέσει ένα από τους βασικούς ποδοσφαιριστές της ομάδας. Το 87 πήγε στο Λεβαδιακό για 2 χρόνια και έκλεισε την καριέρα του. Ως προπονητής άρχισε στον Αστέρα Ζωγράφου. Ακολούθησε ο Ολυμπιακός, τον οποίο ανέλαβε πρώτος προπονητής το 2000 έως το 2002, ενώ συνέχισε στις ομάδες ΑΠΟΕΛ, Καλλιθέα, Λεβαδιακός, Ξάνθη, ξανά Ολυμπιακός, με τον οποίο πανηγύρισε το πρωτάθλημα του 7 και προκρίθηκε στους 16 του Champions League. Απολύθηκε στις 11 Μαρτίου του 8. Ακολούθησε η ολιγοήμερη συνεργασία του με τον Πανιόνιο, ενώ από το Μάρτιο του 9 πήγε στην Ομόνια και στη συνέχεια στον Πανιόνιο. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να δούμε λίγο, να κάνουμε μία ανασκόπηση, ένα πέρασμα από τις αθλητικές μας εφημερίδες, να δούμε τι έχει γίνει και όλο το Σαββατοκύριακο. Είχαμε 19η αγωνιστική, εκεί δεσπόζουν και τα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με την Γκολ. Αστέρι για πιο ψηλά. Ο Ατρόμητος κόντρα ρέει στα Ίσια τον Ολυμπιακό 0-0 με πολύ καλή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο και δείχνει ικανός να αλλάξει επίπεδο. Καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο ο πρωταθλητής, λέει. Την απόκρουση του αγώνα έκανε στο 71 ο Ρομπέρτο. Προανήγγειλε ενίσχυση στην άμυνα ο Μίτσελ. Σπανός, τους κοιτάξαμε στα μάτια. Η καλή εμφάνιση μετά από πολύ καιρό για την ΑΕΚ στα αριστερά του γκολ. Η τριάρα έφερε χαμόγελα. Η ηγετική παρουσία από τον Ανάκογλου. Πάλι πάρτι στο ΆΚΑ. Συγχαρητήρια και ευχές από το Μελισανίδη. Τελική ευθεία για Όλσεν, νέα επαφή χτες του ΠΑΟ με την Ίντερ για τον δανεισμό του 20χρονου Δανού. Δυσκολεύει η ανανέωση του Λαγού που έχει στα χέρια του καλή πρόταση από ομάδα της Γερμανίας. Ταξίδι στο εξωτερικό για στόπερ.
Ενώ πάνω-πάνω στο γκολ της Δευτέρας, το backstage της Super League και 36 σελίδες γεμάτες ποδόσφαιρο από όλες τις κατηγορίες, ο ΠΑΟΚ 1-0 το Πανετολικό με Γιούχα και σύσκεψη Σαββίδη, θρίαμβη για Απόλλωνα και Αστέρα Τρίπολης, νικητής ο Πανθρακικός στο ντέρμπι της Θράκης, ασταμάτητη Ολυμπιακός Βόλου και Κέρκυρα, δεύτερη ήττα για Λάρισα. Σούπερ έκδοση 64 σελίδες εδώ στο γκολ με όλα τα της 19ης αγωνιστικής. Θα δούμε και εμείς αργότερα παιχνίδια. Και πάμε στη Sport Day. Τους έσωσαν, λέει, σε ένα στο μεγάλο τίτλο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουν και οι δυο στους τερματοφύλακες. Μιλούν βέβαια για το Ατρόμητος 0-0 με τον Ολυμπιακό. Ρομπέρτο κράτησε το 0 με την απίνθανη επέμβαση στο 71 σε κεφαλιά του Παπαδόπουλου από θέση offside. Έχασε ευκαιρίες και είχε δοκάρει με τον Μανιάτη. Ανέτοιμος ο Μήτρογλου, προβληματικός ο Μποκ ως στόπερ. Διαμαρτύρονται οι Ερυθρόλευκοι για διαιτησία. Ωραίο είναι αυτό. Ανακόπηκε με ανύπαρκτο offside ο Λαϊτάν. Γλυκός, με πόδια και με χέρια γλίτωσε τον δικέφαλο από σίγουρη γκέλα, αλλά δεν επέστρεψε και τις αποδοκιμασίες για την ομάδα του Στέφενς, που δεν βλεπόταν και δεν πήθη. Μιλάει για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Αργός και προβλέψιμος ο ΠΑΟΚ πρόσφερε ένα βασανιστικό 90 λεπτό στον κόσμο του. Ενώ πάνω-πάνω σε ένα χτύπημα της Sport Day, πιο κοντά ο Όλσεν, τη συμφωνία με την Ίντερ για το δανό χαφ σκέφτονται να ενεργοποιήσουν οι πράσινοι. Πώς σχετίζεται ο δανεισμός του με το νέο συμβόλαιο του Λαγού, πώς ο Πράνιτς πλησιάζει στη Βραζιλία. Λίβερπουλ επέστρεψε με το εντυπωσιακό 5-3 εκτός έδρας επί της Στόουκ. Οι Ρέντς έδειξαν ότι δεν παρατούν τη μάχη για τον τίτλο. Ενώ πάνω-πάνω για ΑΕΚ πέρα Μαϊκός 3-0, η Ένωση σοβαρεύτηκε στο δεύτερο μέρος, πρόσφερε στο κοινό της μια αξιοπρεπή νίκη και ξέφυγε στους 10 βαθμούς. Το πέρασμα του Μελισανίδη από τα αποδυτήρια, έχει εδώ πέρα ένα, έτσι, πρώτος, έχει ένα δύο σελίδες 22-23 που έχει ένα πλήρες αφιέρωμα. Προχωράει του Αραβίδη, είπαμε ο Αραβίδης θα φύγει από τον Πανιόνιο και θα πάει στην ΑΕΚ. Ενώ κάτω-κάτω στη Sport Day, βαριά και ασήκοντη, η ελαφρά ταξιαρχία διέλυσε τους υπηρώτες Απόλλων Πας Γιάννενα 4-0. Ο Λόρι Σάντζες είναι για βραβείο. Αστέρας Τρίπολης Πλατανιάς 3-0. Τους χόρεψε, Σούπερ Καρασκό για τον Αστέρα που επέστρεψε. Πανθρακικός Ξάνθη με τα όλα του, goal end, 2-1, αυτό το σκορ, έτσι. Με τα όλα του, goal ένταση, αποβολές και παράπονα στο ντέρμπι της Θράκης. Ενώ στο σήμερα έχει στην Νόβα Καλονία Άρης 7:30, Νόβα Sports 1, θα τα δούμε εμείς, θα τα πούμε. Λοιπόν, και πάμε στο φως. Φως της Δευτέρας, λοιπόν. Πάνω-πάνω δεν τελείωσε ακόμη το πρωτάθλημα. 0-0 στο Περιστέρι και δεύτερη σοπαλία του Ολυμπιακού μετά το Χ στο Αγρίνιο με το ίδιο αποτέλεσμα. Σε κακή βραδιά, λέει, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Μίτσελ, όλος ο Ολυμπιακός, το κουμάντο των τελευταίων αγώνων Ντομίνγκες, αλλά και οι υπόλοιποι παραγωγικοί παίκτες Κάμπελο, Λαϊτάν, Φουστέρ, Σαβιόλα, έμειναν πολύ μακριά από τον καλό τους εαυτό. Όμως και η αρχική ενδεκάδα, λέει, των πρωταθλητών, με Βάη, Σαβιόλα στον πάγκο, αλλά και το Σάμαρι να μένει εκτός αρχικού σχήματος, κάθε άλλο παρά ενδεδειγμένη ήταν απέναντι σε έναν εξαιρετικό Ατρόμητο. Τώρα ξέρετε, υπάρχουν ανησυχίες γιατί έρχεται και η Manchester United. Τα κρατάει μόνο το αίτητο, ανασφάλεια στην άμυνα, πρόβλημα στην επίθεση, σε κακή βραδιά ο Μίτσελ. Σάββας Θεοδωρίδης, η φάση ο Λαϊτάν που φεύγει μόνος του και σηκώνει το offside διαμορφώνει, λέει, το αποτέλεσμα. Οι φίλαθλοι είδαν σήμερα τι συνέβη, υπήρξαν πολλοί τραυματισμοί, 5 από τους παίκτες μου βαστάνε τα πόδια τους, υπήρχαν καθυστερήσεις 10 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο και δόθηκαν 3 λεπτά, μάλλον έχει χαλάσει το χρονόμετρο κάποιο, αυτά ο κ. Θοδωρίδης με τα παράπονά του. Λιγοστές οι καλές φάσεις στο παιχνίδι, σπάνια μπήκε η μπάλα στις περιοχές των δύο ομάδων, Ρομπέρτο στην κορυφαία φάση μαζί με εκείνη του Μανιάτη αποσόβησε σίγουρο γκολ σε στριφτή κεφαλιά του Παπαδόπουλου στο 71. Τίποτα και ο Μήτρογλου πέρασε στο 62 αντί του Φουστέρ, αλλά ήταν φανερά εκτός αγώνος και δεν μπόρεσε κάποια στιγμή να μπει στο μάτς και να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Να πούμε ότι ήταν το πρώτο παιχνίδι του Μήτρογλου, φάνηκε όμως δεν είναι μάλλον πολύ έτοιμος. Ο Μίτσελ σε δηλώσει του δεν γίνεται να κερδίζεις πάντα, θα μπορούσαμε να βρούμε πολλές δικαιολογίες. Το μάτς ήταν μοιρασμένο, ο Ατρόμητος μπήκε πολύ καλά και προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο, μας δημιούργησε δυσκολίες. Όμως αν και δεν δεχτήκαμε κάποια πίεση, δεν νιώθαμε άνετα. Στο δεύτερο ημίχρονο ίσως αξίζαμε κάτι περισσότερο, όμως μας έλειπε η επιτυχία στα σουτ.
ανοιχτό για τη μεταγραφή στην άμυνα, σε άλλο χτύπημα εδώ στο φως. Ο Ισπανός τεχνικός στην συνέντευξη τύπου τόνισε χαρακτηριστικά: είμαστε στεναχωρημένοι για το Σιώβα. Πέρα από σημαντικός ποδοσφαιριστής, είναι και μια αγαπημένη προσωπικότητα. Την επόμενη εβδομάδα θα χειριστούμε το θέμα για να δούμε αν χρειαστεί κάποια μεταγραφή για να καλυφθεί το κενό. Κάτω-κάτω, σε άλλο χτύπημα στο φως, πάμε στο μπάσκετ. Ο θρύλος 77-66 πέρασε από τη Νέα Σμύρνη, με το Σπανούλι να κάνει πράγματα και θάματα. Ο αρχηγός βγήκε μπροστά. Από την αρχή ως το τέλος, ο Ολυμπιακός είχε προβάδισμα, διαφορά ασφαλείας και ουσιαστικά δεν παραχώρησε το παραμικρό δικαίωμα στον αντίπαλό του. Το ημίχρονο ήταν 39-48, στο 26 το σκορ έγινε 43-60 και ο Μπαρτζόκας όσο μπορούσε μοίρασε χρόνο, αφού την Πέμπτη υπάρχει το μεγάλο μάτς με την Μπαρτσελώνα. Επιτέλους άμυνα για την ομάδα του Λιμανιού, αλλά και 21 λάθη που θέλουν δουλειά, όλα αυτά για τον μπάσκετ. Ο Σπανούλης ασταμάτητος, 26 πόντους, ξεκίνησε με 5 στα 5 τρίποντα στο πρώτο μέρος και έκοψε το βήχα από νωρίς στην ομάδα του πολυμήχανου Σφερόπουλου. Ενώ έχει και κάποια χτυπήματα για τα άλλα παιχνίδια, ο Πανθρακικός 2-1 πήρε το Θρακιώτικο ντέρμπι. Έντονες διαμαρτυρίες από την Ξάνθη για τη διαιτησία του Πραξιτέλη Ζαχαριάδη, μεταξύ άλλων και για offside στη φάση του δεύτερου γκολ. Στο Νικηφόρο 1-0 επί του άστοχου Πανετολικού μέσα στη Τούμπα, δεν βλεπόταν πάλι ο ΠΑΟΚ. Αποδοκιμάστηκε μετά τη λήξη του αγώνα, ενώ κάθε τόσο και λιγάκι ακουγόταν το σύνθημα «Τιμή και δόξα στο Πάμπλο Γκαρσία». Το μοναδικό γκολ σημειώθηκε στο 53 από τον Πέρεθ Λούκας, που εκμεταλλεύτηκε διπλό λάθος του Μπικέι. Σήμερα ΑΕΛ Καλονής Άρης ρίχνουν την αυλαία της 10ης αγωνιστικής στη Σούπερ Λίγκα. Διευθύνει ο Γιάννης Καμπαξής από την Εύβοια. Πάρτι στη Ριζούπολη, ο Απόλλωνος Σμύρνης σκόρπισε τον τραγικό Πας Γιάννενα με 4-0 και ανέβηκε στη 12η θέση της βαθμολογίας. Ενώ εύκολο Αστέρα στον Πλατανιά 3-0, ο Καράσκο πέτυχε το πρώτο γκολ του Αστέρα. Λοιπόν, όλα αυτά στο φως και συνεχίζουμε με το πρωταθλητή. Μπράβο ρε Ατρόμητε, 0-0 διαιτησία και ατυχία σταμάτησαν, λέει, τον Ολυμπιακό στο Περιστέρι. Τέτοιους αντιπάλους θέλει ο θρύλος, αλλά όχι τέτοιες διαιτησίες, λέει, πάνω-πάνω, γι' αυτό είναι και μεγάλη ομάδα. Ένας πρόεδρος που αναγνωρίζει Σπανός τα λεφτά, ένας πρόεδρος που αναγνωρίζει αναμφισβήτη κυριαρχία του Ολυμπιακού. Ένας προπονητής που δουλεύει και ασχολείται μόνο με το ποδόσφαιρο, παίκτες εξαιρετικοί που δεν χρειάζεται όμως να παίζουν τόσο σκληρά. Ιδού η κλοπή από το Στυλιάρα. Στο 54 λέει ο Στυλιάρας, κόβει με ανύπαρκτο φσάι τον Αλαϊτάν που έμπαινε μόνος του για να σκοράρει. Πρώτον, λέει, έκοψε τον Αλαϊτάν σε απίστευτο τέτα-τέτ γκολ. Δεύτερον, ξέχασε 4 λεπτά χρόνο στο πρώτο ημίχρονο. Παράπονα για την διαιτησία. Πάνω-πάνω και η οργή Θεοδωρίδη για το κλίμα στο Περιστέρι. Σάβαση, Τούμπα είναι καλύτερη. Ενώ δεξιά σε ένα άλλο χτύπημα να τα βλέπουν Αλαφούζη, Μελισανίδηδες και Σαβίδης. Μίτσελ, είχαμε ευκαιρίες, αλλά ήταν πολύ καλός ο Ατρόμητος. Να, ποιος είναι ο αρχηγός, είναι ένας από τους μεγάλους τίτλους για τον μπάσκετ εδώ στον πρωταθλητή. Βάλσαμο Σπανούλη στις πηγές του Μιλάνου, με 26 δικούς του πόντους, 6 στα 10 τρίποντα και ηγετική εμφάνιση. Ο Ολυμπιακός άλωσε τη Νέα Σμύρνη, 77-66 στον Πανιόνιο. Εξαιρετικός ο Μάντζαρης που σταμάτησε τον Μακόλουμ και είχε 5 πόντους, 8 rebounds και 8 assist. Και από τον πρωταθλητή πάμε στην πράσινη, πάμε από τα κόκκινα στα πράσινα. Ξεκινάμε λοιπόν, θα βάλει φωτιά ο Πέτριτς, για τον Πέτριτς είναι το πρωτοσέλιδο εδώ αφιερωμένο στην πράσινη. Ταιριάζω απόλυτα, βέβαιος ο 33χρονος φόρει ακόμα καλύτερες μέρες των πράσινων μόλις μπει στην εντεκάδα. Τι έλεγε έπειτα από το μάτς με τον Πανιόνιο για το καλό πρώτο ημίχρονο και για τις χαμένες ευκαιρίες. Παλικάρια, Μέντες και Πράνιτς έσφιξαν τα δόντια και έπαιξαν ελλείψη εναλλακτικών λύσεων. Ο Κράτης μπαίνει και λύνει μια και καλή το επιθετικό ζήτημα του Παναθηναϊκού. Ο ερχομός του θα εκτοξεύσει το τριφύλι του ενός γκολ ανά 8 προσπάθειες. Θα είναι έτοιμος νωρίτερα και από το Φεβρουάριο. Έχει ένα μεγάλο αφιέρωμα εδώ πέρα η πράσινη στο Μπέτριτς. Ενώ κάτω-κάτω η ώρα του Όλσεν φορτσάρουν για τον Δανό μέσα στη βδομάδα η πράσινη. Και δεξιά, σε άλλο χτύπημα της εφημερίδας, ποτέ ξανά άδειο άκα με σπασμένα φρένα, κόντρα στον Απόλλωνα 7 και 4 εξάστερος, αλλά χωρίς κόσμο για συνέχεια στο Νικηφόρο Σερί, 7 και 4 σήμερα.
παίζει με τον Απόλλωνα. Μπατίστ, σοβαρή σε όλα τα μάτς. Βλέπει κόκκινο και εκστασιάζεται. Πώς πέρσι και φέτος ο Παναθηναϊκός εκτοξεύθηκε έπειτα από τις νίκες επί του πελάτη στο κύπελο. Ενώ έχει και κάποια, ένα θέμα για το βόλεϊ γυναικών. Play-off και ανεβαίνει. Άνετα στην τέταρτη θέση τα κορίτσια με το 3-1 σετ επί του Παναξιακού και ακόμα είναι νωρίς. Και βόλεϊ ανδρών, μονόδρομος, γεμάτη Κυψέλη, 5 η ώρα στον τελικό με την Παναχαϊκή. Και από την πράσινη πάμε στην ώρα των σπορ. Φυσικά τι άλλο, ΑΕΚ. Γκάζωσε με Ανάκογλου, ο Έλληνας μέσος που ανεβαίνει από παιχνίδι σε παιχνίδι, επέβαλε τον δικό του ρυθμό στο μάτς και οδήγησε την κουραστική ΑΕΚ του πρώτου ημιχρόνου σε άνετη επικράτηση 3-0 επί του Πέρα Μαϊκού, με καλή εμφάνιση και πολλές κλασικές ευκαιρίες για πιο ευρία νίκη στην επανάληψη. Ο Δέλλας έκανε αλλαγή τον Αργυρίου στο ημίχρονο, πέρασε στο μάτς τον Ντακόλ που τον έβαλε πίσω από τον Μπρέσεβιτς και απελευθέρωσε τον Ανάκογλου που βρήκε χώρους, έβγαλε κάθετες μπαλιές και σκόραρε. Πολύ δραστήριος ο Πλατέλας, του έλειψε αυτή τη φορά το καθαρό μυαλό στο τελείωμα των φάσεων. Με αυτόν γκολ από πίεση του Μπρέσεβιτς το 1-0 στο 35, Ανάκογλου στο 48 και Ντακόλ στο 68. Καθάρισαν το δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο. 10 βαθμούς διαφορά από δεύτερους Ηλυσιακό και Ηρόδοτο έχει πλέον η Ένωση, που ούτως ή άλλως κάνει εδώ και καιρό πλάνα για τη Football League και καλείται μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος να ικανοποιεί τον κόσμο της και να αναδείξει πιτσιρικάδες. 10.000 ενωσίτες παρακαλώ ήταν με την ΑΕΚ, τα έχουμε πει αυτά. Τραγούδησαν χθες στο ΆΚΑ για την επιστροφή της ΑΕΚ και θα συνεχίσουν την αντίστροφη μέτρηση με νέο πάρτι την ερχόμενη Κυριακή στο μάτς με τον Ερμή Ζωνιανών. Νίκη και σταθερά στο κυνήγι της τετράδας η ΑΕΚ κάτω-κάτω για το βόλεϊ. Επικράτησαν με 3-1 σετ του Παμβό Χαϊκού οι άντρες και παρέμειναν στην πέμπτη θέση. Μεγάλη συνέντευξη του Βαγγέλη Αλεξανδρή στην ώρα. Μου αρέσει πολύ η ΑΕΚ του πονηρού όσα γράφονται εναντίον του Ζιάγκου, λέει ο Βαγγέλης Αλεξανδρής εδώ στη συνέντευξή του. Αυτά λοιπόν από την ώρα των σπορ. Και πάμε στον Γαύρο. Γαύρος, πάλι έχει εδώ σε πρωτοσέλιδο το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. 0-0, έπεσε στη Λιάρη, κάνει το, έτσι, το λογοπαίγνιο. Τώρα δεν σας πειράζει ο Στυλιάρας, δεν θα βγάλετε ανακοινώσεις, δεν θα κάνετε λαϊκά δικαστήρια. Ο διαιτητής από την Ετωλοακαρνανία και η βοηθή του αστέρισαν την νίκη από το θρύλο, αλλά για, τους εξηγιαντές και τους διαιτητοπατέρες δεν τρέχει τίποτα. Τα 7,5 λεπτά της διακοπής στο πρώτο ημίχρονο έγιναν ως θαύματος, λέει, 3 λεπτά καθυστερήσεις. Σύννεφο πηγαίναν οι κλωτσιές από τους παίκτες του Παράσχου, αλλά δεν τις είδε ο ρέφερι. Έξαλλος ο Σάβας, διαμόρφωσε το αποτέλεσμα ο διαιτητής. Επέστρεψε, συγγνώμη, ανέτοιμος ακόμη, αλλά υγιής ο Μήτρογλου. Έπρεπε να βοηθήσουν περισσότερο ο Βάης και κυρίως Σαβιόλα σε μερικούς τίτλους εδώ στο πρωτοσέλιδο. Θα τα πούμε στο κύπελο. Ο θρύλος πέταξε το πρώτο ημίχρονο στο Περιστέρι, αλλά στην επανάληψη έπαιξε μονότερμα τον Ατρόμητο. Γκίνια στο δοκάρι και στις μεγάλες ευκαιρίες του Μανιάτη. Ο Ρομπέρτο κράτησε το αίτητο από καθαρή θέση offside κεφαλιά του Παπαδόπουλου. Ερωτηματικό ο Μπονκ για Αντισιόβας. Λίμπερο του Ατρόμητου επόπτησης από Τόσογλου. Ανακάλυψε offside ο Λαϊτάν σε τρομερό τετατέτ στο 54. Έχει εδώ πέρα και κάποιες φάσεις που τις δείχνει με εικόνες. Ερμητικά κλειστά τα μάτια του Γρεβένη στο 71. Δεν υπέδειξε ξεκάθαρο offside του Παπαδόπουλου. Έτσι νίκησε ο ΠΑΟΚ. Ο βοηθός Κούλα έκοψε με ανύπαρκτο φσάι τον Καμαρά στο 85. Ο Μίτσελ ψάχνεται κάτω-κάτω σε άλλο χτύπημα στο Γαύρο. Ο Μίτσελ ψάχνεται για Αντισιόβα. Παίζουν Βίλοντιτσα, Μπουωτία και άλλα ονόματα από την Ισπανία. Δεν γίνεται να κερδίζουμε πάντα, τόνισε ο Ισπανός. Πιστεύει ότι θα προλάβει τη ρεβάνς με τη United ο Σιόβας. Ρομπέρτο, παραμένουμε αίτη, αλλά θέλαμε τη νίκη. Μανιάτης, αντιαθλητικά μαρκαρίσματα, θέλαμε τη νίκη για τον Σιόβα. Χολέμπας έπαιζε με διάστρεμα για περίπου 60 λεπτά. 2 χρόνια αίτητος εκτός έδρας, ο θρύλος δεν έχει χάσει μακριά από τον ΑΟ από τις 22 Ιανουαρίου του 2012, 26 νίκες, 5 ισοπαλίες σε κάποια στατιστικά εδώ. Επιβεβαίωση από Σελούκ, ο Ιμπράιμ πηγαίνει στον Ολυμπιακό, ολοκληρώνεται και επίσημα η μετακίνηση του Νορβηγού στο θρίλερ. Ενώ κάτω-κάτω σε ένα χτύπημα στο Γαύρο υπάρχουν καρχαρίες. Ο Ολυμπιακός νίκησε 9-7 τη Βουλιαγμένη και είναι κοντά στο απόλυτο πλεονέκτημα έδρα στην Α1 Πόλο Ανδρών.
Λοιπόν, α, έχει και πάνω-πάνω και για το μπάσκετ και ο Γαύρος, 66-77, για όσους δεν σεβάστηκαν και λιδόρισαν, έτσι καρφώνει ο Πειραιάς, με ηγέτη τον εκπληκτικό Σπανούλη, 26 πόντους, ο θρύλος καθάρισε τον Πανιόνιο και τα δίνει όλα με Μπαρτσελώνα. Εξαιρετικός ο Μάντζαρης, 8 assist, 8 rebound, μήνυμα από Σίμονς, 9 πόντους, 8 rebound, Μάρτιν Κόλινς στο Γαύρο, θέλω να συνεισφέρω, όχι σε άλλη προσθήκη, είπε επίσημα η ΚΑΕ. Λοιπόν, και πάμε στην τελευταία εφημερίδα, Live Sport. Και εδώ έχει μέσα στο πρώτο σέλιδο της το μάτς του Ολυμπιακού με τον Αστέρα. Με τον Ατρόμητο, συγγνώμη. Ο μεγάλος Ατρόμητος δεν φοβήθηκε τον Ολυμπιακό, τον κράτησε στο 0 και τον απείλησε με ήττα. 0-0. Δοκάριο Μανιάτη, Σωτήρας ο Ρομπέρτο που σταμάτησε τον Παπ, τον Παπαδόπουλο. Μπλόκο στο απόρθητο κάστρο του Περιστερίου για τα πολυβόλα του Μίτσελ που σύγησαν έπειτα από περίπου 4 μήνες. Αντισιόβασο ο Αυλονίτης, τραγική δυο βοηθή του Στυλιάρα, παράπονα από Σάβα, ενώ κάτω-κάτω Αστέρας Πλατανιάς 3-0 για πλάκα, πανεύκολη νίκη με κορυφαίο τον Καράσκο που άνοιξε το δρόμο. Απόλλων Πας Γιάννα 4-0, τρένο, διέλυσε τα Γιάννα η Ελευφράτα Ξιαρχία με ηγέτη τον Μίγκα. Πανθρακικός Ξάνθη 2-1, άρχοντας ο Κασές των 6 γκολ και των 7 ασίστ, αποφάσισε ποιος είναι το αφεντικό στη Θράκη. Σήμερα Super League τελειώνει η 19η αγωνιστική, Καλονία Άρης 7.30 από το Nova Sports 1. Ενώ πάνω-πάνω κλεισμένοι θεωρούν στην Ιταλία το deal Pao Inter. Παίρνει Όλσεν σήμερα καθοριστική επαφή για το δανεισμό του Δανού για 1,5 χρόνο. Κίνδυνος με λαγό. Περιμένει νέα πρόταση του Pao ή πάει εξωτερικό. Πάλι στο Απίλιον ο Αλαφούζος. Κουβέντα με Αναστασίου, Νταμπίζα και Σαραμπάκο. Ενώ πάλι καθάρισε για τον κακό πάω κοφύλακας Άγγελος που έχει στο τέρμα, το βάλε ο Γλύκος. Το άλλο μισό γκολ στο 1-0 επί του Πανετολικού από τον πολύτιμο Λούκας. Στέφενς, καταλαβαίνω τις αντιδράσεις των οπαδών για την εικόνα μας. Πιέζει ο coach για άμεση ενίσχυση. Θα ήθελα τον Μάρτενς από χτες. Αυτά λοιπόν με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και πάμε, είπαμε, 19η αγωνιστική τελειώνει σήμερα με τον αγώνα Καλονής Άρης, 7.30 Nova Sports 1. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτό το περιβόητο που έχουν όλα τα πρωτοσέλιδα, 0-0 με τον Ατρόμητο, ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι είχαν δοκάρι, είπαμε, στο 68 με τον Μανιάτη, ενώ δύο λεπτά μετά ο Ρομπέρτο είπε όχι στον Παπαδόπουλο στις μεγαλύτερες ευκαιρίες των δύο ομάδων για να σκοράρουν. Για πάμε να δούμε λίγο τα highlights. Ο Εντιγκά βλέπει την κίνηση του Χολέμπα στα βγει από την άμυνα του Ταυλαρίδης. Ο Λαϊτάν, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στην περιοχή, ο Νιγηριανός αφήνει πίσω του ο Φουστέρ, σουτάρει ψηλά. Στη φάση δυνατά ο Γιαννούλης, ο οποίος κερδίζει για τον Δημούτσο. Αυτός τον Ιγκλέσιας βγαίνει στην πλάτη, τον Άστος προτιμά να σουτάρει. Ο Αργεντινός ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Ρομπέρτο. Ο Ούμπιδες θα κοντρολάρει, ζητάει ο Παπαδόπουλος, εκεί θέλει να πετάξει την μπάλα, έρχεται σε βοήθεια απέναντι, είναι και ο Δημούτσος, υπάρχει offside. Ο Ούμπιδες ξεφεύγει από τον Χολέμπας με ωραίο τρόπο και ελευθερώνει στα δεξιά τον Δημούτσο. Τώρα θέλουν να μπουν τρεις παίκτες του Ατρομήτου στην περιοχή, η μπάλα χαμηλά για τον Παπαδόπουλο, ο οποίος κοντρολάρει, έχει στην πλάτη του τον Μανολά. Έχει βγει στην αγωνία ο Ούμπιδες στα σεντράρι, η κόντρα που γίνεται, κάτι ζήτησαν εκεί οι παίκτες του Ατρομήτου. Ο Κάμπελ κατεβάζει ωραία με το στήθος, δεν μπορεί να ξεφύγει από το Λαζαρίδη. Ο Λεμπάς για τον Ντομίγκες. Ο Αργεντινός θα σουτάρει από μακριά πάνω από τα δοκάρια του. Λοιπόν, είδαμε, δεν υπήρχαν γκολ. Την παρθενική του νίκη λοιπόν στο 2014 προχωράμε στο επόμενο παιχνίδι. Πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός που επικράτησε 1-0 του Πανιωνίου με τα χίλια ζόρια. Οι δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο με τους πράσινους να κυριαρχούν στο πρώτο και τους σκιανέριθρους να χάνουν τα άχαστα στο δεύτερο. Η αλήθεια ήταν ότι πολλά χάσανε. Χάσανε και πέναλτι ο Πανιώνιος. Για πάμε να δούμε λίγο και εδώ τα highlights. Εκεί μπροστά του το Ζαχαράκη βγάζει χαμηλά στον Μπέρ. Ωραία συνεργασία των δύο. Ντίνας τελειώνει την φάση και μπλοκάρει ο Ανέστης. Ντίνας. Μπράνιτς με χώρο την μπάλα στο αριστερό. Αναπήδησε μπροστά στον Ανέστη. Και τώρα ο Κούρος καθαρίζει την φάση. Ο Καρέλης πήρε από τον Λαμπρόπουλο. Μοιράζει στον Μπέρ. Ο Κουλουχέρης μπροστά του βγάζει το σούτο, Μπέργκ μπλόκαρε.
ο Ανέστης. Ο Παναθηναϊκός είναι ξεκάθαρο ότι από εδώ βρίσκει χώρο. Κεφαλιά 1-0 από τον Πράνιτς. Τρίτο γκολ του Κροάτη. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ στο 16. Ασίστ από τον Νάνο, ο οποίος είναι ο ποδοσφαιριστής που μέχρι στιγμής έχει τραβήξει τον Παναθηναϊκό στην επίθεση, λειτουργώντας εξαιρετικά στην πτέρυγα και αξιοποιώντας κάθε περίπτωση με καλές έντρες. Κουλουχέρης. Διαγώνια, ωραία μεταβίβαση στον Αραβίδη. Είναι offside όμως, καθ' υπόδειξη του πρώτου βοηθού, ο Χρήστος Αραβίδης. Δόνης. Μπροστά του Αραβίδης. Γυρίζει έξυπνα για τον Μαρινάκη που πιέζει και παίρνει την μπάλα. Σούτ από τον Μπέρκ πάνω στα σώματα. Καμπάνταης. Τα κουνάκι του χτύπησε πάνω στον Κουτρουμπί, έδιωξε. Ο Μαρινάκης, ο Μπέρκ σηκώνει το κεφάλι και βλέπει τον Καρέλη. Του περνά την μπάλα, ο Καρέλης ανοίγει το κοντρόλ και χάνει μια σπουδαία ευκαιρία να κάνει το 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Πράνιτς στον Νάνο. Πάλι στον Κροάτι. Σέντρα, κεφαλιά, δοκάρι από τον Καρέλη. Με την γλυκιά σέντρα του Πράνιτς, κεφαλιά του Καρέλη που είναι πολύ δυνατός και στον αέρα. Ο Αραβίδης ελευθερώθηκε, έκανε το σούτ. Η μπάλα έφυγε πάνω από την εστία του Καπίνο. Σέντρα για τον Μπέρκ που γυρίζει προς τον Τίνα. Πρόλαβε ο Κουλουχέρης, επιμένουν οι πράσινοι. Μπλοκάρει ο Ανέστης. Αμυλά. Υποδέχτηκε ο Καμπάνταης στην πλάτη του ο Κουτρουμπής. Πήγε στην πτέρυγα και πήρε την μπάλα ο Κούρτη. Έκανε τη σέντρα, ο Ντούνης δεν βρήκε την μπάλα. Στη συνέχεια σούτα από τον Καμπάνταη δίπλα από την εστία του Καπίνο. Η καλύτερη στιγμή του δεύτερου ημιχρόνου. Ανοίγει στον Πανιόνιο. Λάσνικ. Πολύ ωραία γυρίζει ο Αραβίδης πάνω στον Κουτρουμπή. Πέναλτι, το οποίο καταλογίζει ο Δασκαλόπουλος και κίτρινη κάρτα στον Κουτρουμπή. Εδώ και πάλι προσπάθεια. Πέναλτι για τον Πανιόνιο. Ο Λάσνικ πηγαίνει και αρπάζει την μπάλα από τον Αραβίδη, αν είδα καλά. Ο Λάσνικ εκτελεί, δοκάρι. Ο Καμπάνταης γύρισε εκεί, είναι ο Μαρινάκης. Άλλη μια ευκαιρία για τον Πανιόνιο μετά το χαμένο πέναλτι που συνεχίζει να πιέζει. Ανέβηκε ο Κούρτη. Καμπάνταης. 1-2 με τον Κούρτη. Πέρασε από τον Νάνο. Σπουδαία επέμβαση του Καπίνο. Ο Δόνης ανακτά την κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Ο Τίνας αυτή τη φορά σημαδεύει τον Μπέρκ. Ο Σουηδός γυρίζει στον Πράνιτς. Έξω, σπουδαία φάση. Η καλύτερη του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο. Κεφαλιά, δεύτερο δοκάρι για τον Πανιόνιο από τον Κουλουχέρη. Εδώ ο Λάσνικ εκτελεί, πετάχτηκε ο Λαμπρόπουλος, πήρε την κεφαλιά, η μπάλα στο δοκάρι του Καπίνο. Λάθος από τους και ανέρυθρους ο Ατζαγκούν. Κόρνερ. Κολοβός. Αραβίδης, ο Ρισβάνης στην προβολή, ο Αραβίδης χαμηλά γυρίζει στον Καμπάντα, η out. Λοιπόν, αυτά και από το, αυτό το παιχνίδι και πάμε στο, στον δεύτερο της βαθμολογίας. Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε λοιπόν την τρίτη του συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα 1-0 επί του Πανετολικού με σκόρερ τον Λούκας, βέβαια ένας κακός ΠΑΟΚ η αλήθεια. Στον τεπούντο του Μαντούρο, στη Super League, την αρχική ενδεκάδα παρακαλώ, η ομάδα του Χουπ Στέφεν δεν τρόμαξε κανένα με την εμφάνισή της, αλλά βέβαια πήρε το τρίποντο που ήθελε. Για πάμε να δούμε και εδώ το, τα highlights. Να δούμε τον Λούκας, τώρα είναι ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, το shoot goal! 1-0 στο 53 με τον Λούκας. Εκεί που λέγαμε ότι του λείπουν πολλά πράγματα του ΠΑΟΚ για να μπορέσει να πετύχει το στόχο. Σε μια επίθεση όπου η άμυνα του Πανετολικού δεν λειτουργήσε καλά, λειτουργήσε η ποιότητα του Ισπανού μέσω επιθετικού του, ο οποίος τη βρήκε την μπάλα στο σημείο που ήθελε, έκανε την κίνηση που ήθελε, σούταρε δυνατά, 1-0 στο 53. Λοιπόν, γρήγορα αυτό το παιχνίδι, είπαμε ένα γκολ, ένας κακός ΠΑΟΚ γενικά, με πάλι με γκρίνιες.
Στους μείον 8 τώρα είναι ο ΠΑΟΚ από την κορυφή. Αλλά είπαμε, ένας ΠΑΟΚ που δεν έχει ακόμα τα χέγγια για να πάρει και πρωτάθλημα και να κάνει μεγάλα πράγματα, ακόμα και αν ο Ολυμπιακός δεν τα πήγαινε τόσο καλά. Λοιπόν, και πάμε στο Αστέρας Τρίπολης Πλατανιάς. Ένα παιχνίδι που ξέσπασε ο Αστέρας Τρίπολης, 3-0, παρακαλώ τον Πλατανιά. Έναν Πλατανιά ο οποίος έχει και αυτός τώρα πρόβλημα μαζί με την Καλονή και με τον Άρη και τη Βέρεια, τις τελευταίες ομάδες έχουν ένα πρόβλημα μεγάλο. Οι Αρκάδες με κορυφαίο τον Καράσκο επικράτησαν στην ομάδα των Χανίων και διατηρήθηκαν τώρα 5 βαθμούς από την κορυφή. Για πάμε να δούμε και εδώ τα 3 γκολ. Για να δούμε το σούτ του Χουάνμα που ετοιμάζεται. Πολύ δυνατό, ευκαιρία για τον Αστέρα και γίνεται γκολ τελικά με τον Καράσκο στο 19ο λεπτό. Ό,τι δεν κατάφερε σε δύο άλλες προσπάθειες πήγε στο μάτς, να το καταφέρνει τώρα να κάνει το 1-0 ο Μαουρίσιο Καράσκο που πετυχαίνει το 5ο γκολ του στο πρωτάθλημα. Τελευταίο λεπτό στην κανονική διάρκεια τουλάχιστον του πρώτου μηχρόνου, το κόρνερ για τον Αστέρα. Η φάση φέρνει γκολ με το 2-0 να έρχεται από Σαγκαρέ όταν προωθείται. Είναι γιγαντόσωμος, είναι ένας παίκτης που δύσκολα πιάνεται στον αέρα. Σε αυτή την περίπτωση ο Πλατανιάς προδίδεται από μια στιγμένη φάση και ενώ νωρίτερα ο Γεωργαλίδης είχε κλείσει τα ρολά, είχε κατεβάσει τα ρολά, τώρα το 2-0 είναι αναπόφευκτο από το Σαγκαρέ. Ο Καράσκο διεκδικεί, τσιμπάει την μπάλα. Ο Ντεμπλάσης αντεπίθεσε τον Αστέρα με καλές προϋποθέσεις. Γυρίζουν έξι της ομάδας του Πλατανιά να κλείσει τους χώρους. Ο Καράσκο, επέμβαση και ευκαιρία για τρίτο γκολ που έρχεται τελικά από το Χουάνμα στο 50. 3-0. Εντυπωσιακά ο Αστέρας απέναντι στον Πλατανιά σε αυτή την καταπληκτική αντεπίθεση με το τσίπημα από τον Καράσκο που είναι και σε αυτή τη φάση μέσα. Λοιπόν, και πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Ο πρώην προπονητής του Εργοτέλη, Νίκος Καραγεωργίου, οδήγησε σε σπουδαία νίκη με 2-0 το Λεβαδιακό απέναντι στους Κρητικούς για τη 19η αγωνιστική της Super League. Δύο ασίστ στον δισκόρερ Βαγγέλη Μάντζιο, μοίρασε ο παλιός παίκτης των Κίτρινων Μάρτινς. Γιάννης Πετράκης και Νίκος Καραγεωργίου ήθελαν με κάθε θυσία την νίκη για τις ομάδες στο παιχνίδι της Λιβαδιάς για αυτή την αγωνιστική. Τελικά ο προπονητής του Εργοτέλη ήταν αυτός που πανηγύρισε στο τέλος. Πάμε να δούμε και εδώ τα highlights. 2-0 το Λιβαδιακό, έτσι. Πρώτο δοκάρι, έφυγε η μπάλα, αλλά καταλήγει στο Ροζέριο, ο οποίος γυρίζει ψηλά δεύτερο δοκάρι. Κοντρόλα από το Μάντζιο και το σούτ για τον γκολ του Λιβαδιακού. Στο 26 με στημένη φάση ο Λεβαδιακός θα βρει τον τρόπο να ανοίξει το σκορ με τον Μάντζιο. Πέμπτο γκολ στο πρωτάθλημα σε 16 αγώνες, δεύτερο στην καριέρα του απέναντι στον Εργοτέλη. Τανακάκης ένα χρειάστο κοντρόλ, χάνει από το Ροζέριο, ο οποίος πάει κατά μέτωπο, έχει λύσει τον Μάντζιο. Ο Μάντζιο σουτάρει, χάνει την μπάλα ο Καβουσάκης, 2-0 στο 32. Γκολ νούμερο 6 στο πρωτάθλημα για τον Βαγγέλη Μάντζιο. Δεύτερο μέσα σε ένα 7 λεπτό. Λοιπόν, και πάμε όφι Βέρεια, το επόμενο παιχνίδι. Την πρώτη νίκη της λοιπόν εκτός έδρας στη φετινή Super League πανηγύρισε η Βέρεια, καθώς επικράτησε 1-0 το όφι στο Γεντικουλέ για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1970, χάρη στον γκολ του Μπεν στο 84. Με 9 τελείωσαν το μάτς Κρητική λόγω αποβολής του Μπούρμπο και του Ζόρο. Έγινε ένας ψηλό χαμός αυτό το μάτς, αλλά είχε απ' όλα και αποβολές και πέναλτι και όλα. Πάμε να δούμε λοιπόν και αυτά τα highlights. Εδώ πέρα ο Γαβράκης ζητάει, ο Όγιος προσπαθεί να βγάλει την σέντρα, την μπάλα δεν θα περάσει, βρήκε τον τραπ, σταμάτησε σε αυτόν, αφήνει ο Όγιος, πατάει ο Μιλιάς στον Περογαβράκη, αυτός θα κάνει το σούτ, είναι καλό, πέφτει ο Κατημίρης στην αριστερή του γωνία, διώχνει σε κόρνερ στο 11. Η πάσα για τον Περογαβράκη, το σούτ απευθείας στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Κατημίρης θα μπλοκάρει την μπάλα. Ωραία γίνηση να μπει στην μεγάλη περιοχή. Σέντρα για τον Μπεν. Ο Φερνάντες μπλοκάρει την μπάλα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Βέρεια. Και πάλι με τον Ζεζίνιο στην εκτέλεση του κόνου. Η ομάδα της Βέρειας.
Κεφαλιά και άλλη μια μεγάλη ευκαιρία του Μπεν από μισό μέτρο μπροστά στο Φερνάντες. Βέρια με τον Παυλίδη να κάνει ωραία προσπάθεια, να προσπαθεί να βγει πάνω στον Φερνάντες, να πέφτει κάτω και ο διαιτητής δίνει φάουλ έξω από την μεγάλη περιοχή. Για να δούμε και πάλι εδώ, βλέπετε τον Παυλίδη, ο οποίος κερδίζει το φάουλ εδώ σε αυτή τη φάση από τον Μπούρμπο. Θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Ο Μπούρμπος μέσα σε 3 λεπτά δέχεται 2 κίτρινες κάρτες, όφη μένει με 10. Απομακρύνει ο Βέρτζος για τον Ζόρο. Έρχεται ο Ζεζίνιο να κλέψει την μπάλα, να δώσει τον Μπαρκάν και να βγει ο Μπαρκάν απέναντι από τον Φερνάντες. Πέφτει κάτω, ανατρέπεται από τον Ζόρο. Έξω από την μεγάλη περιοχή θα έχουμε και δεύτερη κόκκινη κάρτα. Όφη μένει με 9. Όφη μένει με 9, διότι ο Μπαρκάν σύμφωνα με τον Δελφάκη έβγαινε απέναντι στον Φερνάντες σε προφανή θέση. Για γκολ, γιατί βέβαια είναι μια μεγάλη ευκαιρία να βγει μπροστά και να πετύχει κάτι καλό. Παίζοντας με δύο παίκτες παραπάνω, η πάσα για τον Μπεν απέναντι στον Φερνάντες. Το πλασέ του Μπεν, γκολ. 0-1 για τη Βέρεια με τον Μπεν στο 85. Η κάθετη πάσα, ο Μπεν αυτή τη φορά δεν αστοχεί. Έχασε δύο καλές ευκαιρίες, τρίτη και φαρμακερή για τη Βέρεια, η οποία σκοράρει εδώ στο Ηράκλειο μετά από πολλά 90 λεπτά και πάρα πολλά χρόνια. Βγαίνει μπροστά ο Μπεν, κρατάει μπάλα. Αλλάζει για τον Μπαρκάν. Θα κάνει αυτό στο σούτ την μπάλα έξω. Έχει βρει κάπου. Πάμε και στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι του Σαββατοκύριακου, βέβαια, γιατί είπαμε το τελευταίο είναι σήμερα με την Καλονή και τον Άρη 7:30 από το Nova Sports 1, τηλεοπτική μετάδοση. Η υπόθεση παραμονής Super League δεν θα ξεκαθαρίσει άμεσα από ό,τι φαίνεται. Ο Απόλλωνας έκανε ένα μεγάλο βήμα για να διεκδικήσει την ύπαρξή του στη μεγάλη κατηγορία και τη νέα σεζόν. Με το 4-0 επί του ΠΑΣ έφτασε τους 20 βαθμούς, σημειώνοντας την 5η νίκη του στο πρωτάθλημα και την 4η στη Ριζούπολη. Ο ΠΑΣ με αυτή την ήττα έμεινε εκτός έδρας και στους 23 πόντους της βαθμολογίας. Στο 7 τραυματίστηκε ο διαιτητής, ο Τάσος Κάκκος, το αγόρι μας, τι έπαθε και αντικαταστάθηκε από τον 4ο Στέφανο Μαντάκη. Για πάμε να δούμε εδώ πολλά γκολ. Νίκο Τσουκαλάς στην περιοχή, εκτέλεσε ο Κοροβέσης, πέρασε η μπάλα από όλους στη γραμμή, αλλά υπάρχει offside, η πρώτη επέμβαση του Τζόρβα. Αλλά είναι εκτός θέσης ο Τσουκαλάς στο 13. Ο Μιχαήλ αλλάζει, πάλι offside, Ήλιτς. Πάσα του Κόρμπου, Τζιμόπουλος άφησε, Μίγκας πετάχτηκε, πλάσανε δοκάρι. Πρόλαβε και την έξοδο του Αμπάρια, συνεννοησία του τερματοφύλακα με τον Κολοβέτσιο. Ο Ακώστα γυρίζει, ο Τζόρβας μπλοκάρει. Ντάλμπερκ. Τον ακολουθεί ο Τζιμόπουλος. Η σέντρα για το Φαρινόλα, ο Αμπάρης. Ο Βίλα, ωραίο σούτ, ο Τζόρβας. Αργό τέμπο, λίγες καλές στιγμές. Το κάνει του Μίγκα. Αργυρόπουλος εκτέλεσε. Κεφαλιά για τον Ντάλμπερκ, θέλει να υποφεληθεί ο Αμπάρης. Στο γύρισμα του Ντάσιου μαζεύει. Μιχαήλ. Κοροβέσης, Ακώστα δεν έχει στήριγμα, είναι μακριά Κοροβέσης. Ο Ισπανός κράτησε, έκανε σέντρα για την κεφαλιά έξω του Ήλιτς. Τσοκάνης γυρίζει, Παντελιάδης μια ακόμη σέντρα, Δελιζήσης πάσα για τον Ντάλμπερκ, ο Κόρμπος θέλει να γυρίσει και ο Μίγκας η μπάλα δοκάνει και ένα 0. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Μίγκας ανοίγει το σκορ στη Ριζούπολη. Είχε το δοκάρι στο 18 και έχει τη λύση στην επίθεση στο τέλος του πρώτου μέρους, στην τελευταία φάση πριν το σφύριγμα του Μαντάκη για να πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Ο Ντάλμπερ κάφησε, η πάσα του Τσοκάνη, κίνηση του Παντελιάδη, σέντρα χαμηλά, η μπάλα πέρασε από όλους. Μίγκας βγήκε, ζήτησε και πήρε τελικό στην μπάλα Φαρινόλα. Κλείνει ο Μιχαήλ. Έκανε σέντρα για τον Ντάλμπερ και κεφαλιά 2-0. Ο Σουηδός του 49.
Φινάλε πρώτου, αρχή δεύτερου ημιχρόνου με γκολ για τον Απόλλωνα. Πρώτο του Ντάλμπερκ στο πρωτάθλημα. Σέντρα του Ντάσιου. Θέλει να πάρει την κεφαλιά ο Ήλιτς. Προς τα πίσω το γύρισμα. Κοροβέσης ο Βίλα. Θέλει να κάνει το σουτ να σηκωθεί του Λέω Μαντάκης. Ο Ντάλμπερκ έχει την κίνηση του Φαρινόλα. Ο Φαρινόλα out. Έγκον. Η πάσα πέρασε για τη σέντρα χαμηλά. 3-0. Δεν μπορεί ο Αμπάρης. Δεύτερο ο Μίγκα στη βραδιά. Στο 60. Διαγώνιο σούτ. Ευνηδιάζεται ο Αμπάρης. Ρεσιτάλ αποτελεσματικότητας ο Απόλλωνας. Φύλλα για τον Σονγκό. Θέλει να περάσει την περιοχή. Κάλυψε ωραία με το σώμα ο Καμερουνέζος. Το σούτ κοντράρι. Φαρινόλα έχει την κίνηση του Ντάλμπερκ, είναι μακριά ο Ντάσιος, πέρασε, πλάσαρε κι άλλο γκολ. 4-0 στο 70 ο Φαρινόλα. Και πάμε στο τελευταίο, προτελευταίο είπαμε για να κλείσει η 19η αγωνιστική, το Ελθράκικο όπως το λένε, ο Πανθρακικός μεγάλος νικητής επί της Ξάνθης, αξιόμαχη και η Ξάνθη όμως, 2-1. Που ωστόσο η Ξάνθη αγωνιζόταν από το 16ο λεπτό με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Φλίσκα, ενώ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 9 παίκτες λόγω αποβολής του Πάιτο για εγκληματικό μαρκάρισμα στον Μπαϊκαρά. Πάμε να δούμε και αυτό το παιχνίδι. Σαρακατσάνος Κάσες περνάει για τον Τζάνι. Ο Τζάνι στο τέταρτο πλασάρι ανοίγει το σκόρο Πανθρακικός. Στην τρίτη του τελική προς την εστία, στο δεύτερο ημίχρονο, βρίσκει το δρόμο προς τα δίχτυα με σκόρερ και υπογραφή τέρματος αυτή του Τζάνι. Κάλβο και σε αυτή τη στημένη μπάλα, στη γωνία για το κόρνερ. Η πρόθεση από τον Ουχούτα, το 1-1 είναι ο αρχηγός της Ξάνθης που έχει την άμεση απάντηση ο Βάλας. Ισοφαρίζει μέσα σε ένα λεπτό το γκολ του Τζάνι. Κάνει το 1-1 αυτή τη φορά. Σε μία ακόμη τελική της προσπάθεια η φιλοξενούμενη ομάδα βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ένα ακόμη γέμισμα στα καρέ των φιλοξενούμενων. Η δεύτερη κεφαλιά από τον Κάσες. 2-1 προβάδισμα και πάλι για τον Πανθρακικό. Με τον Κάσες να δημιουργεί το πρώτο γκολ και να πετυχαίνει το δεύτερο για να πανηγυρίσει το έκτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Ωραίο παιχνίδι ήταν αυτό. Το ευχαριστήθηκαν τουλάχιστον οι Βόρειο Ελλαδίτες όλοι. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τη βαθμολογία πριν φύγουμε. Ξεκινάμε. Ο Ολυμπιακός είναι πρώτος. Δύο λεπτά να το βρω. Λοιπόν, με 53 βαθμούς. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 45. Ατρόμητος Αθηνών 36. Παναθηναϊκός 33. Αστέρας Τρίπολης 32 η πρώτη πεντάδα λοιπόν, Πανθρακικός 27 ακολουθεί, Σκόντα Ξάνθη 24 με τον Πανετολικό επίσης στους 24 βαθμούς, Πας Γιάννα 23, Όφη 22, Πανιώνιος 21, Απόλλων 20, Εργοτέλης 20 και Λεβαδιακός 20, ΑΕΛ Καλονής 19, η αναμέτρηση είναι σήμερα και ο Πλατανιάς με 19, Βέρεια 18 και Άρης στους 11 βαθμούς. Και πάμε να σας πω λίγο πάλι τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής. Το Σαββατοκύριακο μας πέρασε. Όφη Βέρεια 0-1, Λεβαδιακός Εργοτέλης 2-0, Παναθηναϊκός Πανιώνιος 1-0, ΠΑΟΚ Πανετολικός 1-0, Απόλλων Πας Γιάννα 4-0, Αστέρας Τρίπολης Πλατανιάς 3-0, Πανθρακικός Σκόντα Ξάνθη 2-1, Ατρόμητος Αθηνών Ολυμπιακός 0-0, ΑΕΛ Καλονής Άρης, είναι σήμερα το παιχνίδι, 7.30, Nova Sports 1. Έτσι όπως βλέπω τώρα εδώ τα αποτελέσματα, βλέπω ότι οι άσοι είχαν την τιμητική τους. Όσοι παίξατε στοίχημα και βάλατε πολλούς άσους, σίγουρα πήγατε ταμείο. Οι υπόλοιποι μπορείτε να συνεχίσετε, να παίζετε, έχουμε και άλλα παιχνίδια. Πηγαίνετε σε ένα πρακτορείο, συμπληρώστε ένα δελτίο εκεί και που ξέρετε τι μπορεί να γίνει. Έχει και τζόκερ, έχει και... Το τζόκερ δεν ξέρω, έβγαλε πάλι jackpot. Πηγαίνετε σε ένα πρακτορείο, θα σας ενημερώσουν εκεί του ΟΠΑΠ.
Λοιπόν, εμείς θα είμαστε αύριο πάλι την ίδια ώρα, 11 η ώρα το πρωί. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων με την Κωνσταντίνα Παπατσάκονα. Πολλά φιλιά, γεια σας.